2 στις 2 από τον Σμύρνη. Γίνανε οι άλλες όπου χθες. Συν της άλλης είχε και αρκετές χαμένες βολές. Ωραία πάσα τώρα εδώ στον ξεχασμένο Κανιούρα. Και αυτό σκοράρει στον Κατσιρμά, συγγνώμη. Ο Πίλιος πέρασε στη θέση του. Ο Τσανκάλοφ. Με Κονταράτος σε ένα σουτ. Ο Κονταράτος ανοίγει λογαριασμό. 5-4 περ του Γιάλισσου. Εύστοχο τώρα το σουτ για τρεις από τον Κονταράτο. Τσανκάλο. Παλιγαρίσιο καλάθι. Θα το κοίτα κατεστάρω δεύτερο λεπτόν. Φίλος θα ψάξει να βρει και πάλι τον Τελώνη. Τελώνη πάει από τα αριστερά. Αυτή φορά στην αγαπημένη του κίνηση. Δύσκολο λέει up. Γέμπα. Σικόφιλος βγαίνει και παίζει άμυνα. Και τρέχει στον ευθυνδιασμό. Σικόφιλος πατάει γερά. Φτάνει στο lay-up. Καλάθι και φάουλ από τον Νικήτα Σικόφιλο. Κατσιρμάς. Κλέβει ο Τελώνης και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο ο Παναγιώτης Τελώνης. Θα φτάσει στο lay-up. Και νέο λάθος τώρα. Ο Τελώνης κλέβει μία ακόμη μπάλα. Φτάνει στο lay-up με τα αριστερό. Ο Μπόζιτς, ο Καρπέτης, η προσποίηση. Ο Μπόζιτς στα 2, στο 1, για 3 ο Μπόζιτς εύστοχος. Με χέρι Αλφόδη. Σταυρωτής Γέμπα, ελεύθερος για 3. Χαμηλό το σουτ. Πήρε ο Πίλιος. Θέλει να τρέξει. Πίλιος, δύσκολη προσπάθεια με αριστερό lay up. Ακριβώς εκεί υπό την πίεση του Τσαρκάλοφ. Αστόχησε στο lay up. Δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη όμως από τον Κονταράτο. Κονταράτος για 3. Εύστοχος. Πάσα ευνηδιασμού πάρα πολύ καλή, αλλά νέα τάπα του Παρσοτάκη. Εντυπωσιακή. Τρίτη τάπα του στο μάτς και τέταρτη τάπα του Παρσοτάκη που έχει σκεπάσει τα καλάθια εκεί. Για τον Ιάλισσο, ο Κονταράτος τώρα παίρνει ένα τραβηγμένο σούτ για στοχή. Τρομερή άμυνα, διπλή τρομερή άμυνα του Παρσοτάκη που στο πρώτο ημίχρονο έχει ήδη 4 τάπες. Τελώνης από τον αγαπημένο του αριστερό διάδρομο στο lay-up. Ο Τελώνης φτάνει τους 10 και 31-18 για τον Ιάλισσο. Αστοχή όμως με τον Τσανκάλοφ να παίρνει το rebound. Κλέβει εδώ την μπάλα ο Ιάλισσος με τον Τελώνη και πάλι, ο οποίος πάει σε ένα ακόμη lay-up. Ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο με μια πεντάδα που είδαμε και στο πρώτο μέρος με 5 πέδες. Πάσα εξαιρετική στον Μπόζιτς, στο κόψιμο του Μπόζιτς. Ωραίο το σύστημα εδώ από την ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη. Πάει στα μέσα, Γέμπα. Πάσα Κανιούρας. Τελεία από μέση απόσταση. Αστοχή ο Γέμπα στο επιθετικό rebound και το καλάθι. Ηλιός Τσιβίτης. Καρπέτης η προσποίηση. Καρπέτης η εκτέλεση. Εύστοχος ο Ανδρέας Καρπέτης. Καλή άμυνα τώρα από τον Ναόμι Κόνου, το κλέψιμο και το lay-up με το αριστερό από τον Κονταράτο. Ο Πίλιος σε ευστοχή και αυτός από μέση απόσταση, παίρνοντας ένα ωραίο σκριν εκεί. Τσανκάλοφ, Κονταράτο συγγνώμη, πάσα του για τον Γερμα και τώρα καλάθι από τον Τσανκάλοφ. Ο Μπόζιτς, σπάει το πρες, ο Ζερβός, ο Μπόζιτς και πάλι είναι ελεύθερος. Ο Μπόζιτς δεν συγχωρεί από αυτή τη θέση. Ένα φλότερ τώρα εύστοχο από τον Κατσιρμά. 44-28. Γρήγορη πάσα ευνηδιασμού. Πολύ ωραία. Σπάει εδώ το πρέσο ο Ιάλισσος και ο Πίλιος θα βρει τον Καρπέτη. Καλό βάζει την πάρα στο παρκέ. Χρησιμοποιεί τη δύναμή του απέναντι στο Τσιβίτη. Από την κορυφή. Ωραία πάσα τώρα του Ζερβού με στη ρακέτα. Ανάποδο λέει up από τον Καρπέτη. Εξαιρετική assist από τον Γιώργο Ζερβό. Έχει βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι. Το έκανε μια καλή τελική. Ξανά ο Κονταράτος για 3. Ξανά εύστοχος. Λάθος πάσα του Σμυρνή. Ο Κονταράτος θα πάει στο coast to coast. Θα τελειώσει τη φάση με ωραίο γύρο step.
Σου την άστοχο από τον Κονταράτο και ο Τελώνης που παίρνει το rebound. Πάει στα αγαπημένα του coast to coast και στο αριστερό layup. Κάθε και τελευταίο δεκάλεπτο, εξαιρετική πάσα από τον Κονταράτο για τον Σγέμπα. Αστοχή από κοντά και πάσα ευνηδιασμού στο Σγέμπα. Ωραία έξτρα πάσα αυτός και το καλάθι από τον Κατσιρμά. Κονταράτος με τον Βόνια. Κονταράτος αντέχει στους κρατασμούς, εκτελεί για τρεις, εύστοχος! Τι μάτς κάνει ο Κονταράτος! Θα μπορούσε να μειώσει τη διαφορά στους 5 τώρα εδώ ο Μικόνου. Ο Σγέμπα αστόχησε ενώ έκανε καλή προσπάθεια και ο Σμυρνής θα πάρει το διάδρομο και θα ευστοχήσει. Τελώνης. Καταβαίνει η προσποίηση. Τελώνης για τρεις. Ευστοχή. Double team εκεί στον Κονταράτο. Σγέμπα για τρεις. Ευστοχή με καμπύλη. Αφήσει τον Σγέμπα. Σανκάλοφ. Παίζει καλή άμυνα ο Τελώνης. Πάσα αφνιδιασμού από τον Σμυρνή στον Μπόζιτς. Καλάθι και φάουλ από τον Αλέξανδρο Μπόζιτς. Σμυρνής. Βρίσκει ανοιχτή διάβαση. Καλάθι από τον Άλκη Σμυρνή. Παλικαρίσιο. Όσο το χρόνος φτάνει προς το τέλος, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα ο Μικόλου που τώρα χάνει μία ακόμη μπάλα και νομίζω πως κάπου εδώ με την υπογραφή του Αλέξανδρου Μπόζιτς και πέρσι και φέτος έφτασαν μία ανάσα από το Final Eight, ειδικά πέρσι κάνοντας το τελευταίο παιχνίδι από το Ηράκλειο ενώ ο Κονταράτος στο βιολί του φτάνει τους 29. Για αυτά τα παιδιά το εφηβικό πρωτάθλημα τελειώνει, θα αγωνιστούν στο ανδρικό. Ευστοχή εδώ ο Πήλιος αυτό το jump shot.